Η δική σας αντίδραση παραμένει στο ίδιο μήκος σχήματος ότι τη ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία ίδια είναι η πολιτική. Υπάρχει όμως μια ποιοτική διαφορά και βλέπουμε ότι υπάρχει και μια διαφορά στο κλίμα εσχάτως. Κοιτάξτε, χωρίς να μου επιτρέψετε, χωρίς διάθεση κριτικής, έτσι επειδή γνωρίζουμε πόσο είναι μεγάλη η δύναμη της εικόνας, όταν αναφερθήκατε για την παρουσία του Γενικού Γραμματέα και τις δηλώσεις του, πιο αντικειμενικό είναι να συνδυάζεται με τις μαζικές και αποφασιστικές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ και όχι με τα άμαζα συλλαλητήρια χωρίς περιεχόμενο ή μάλλον με περιεχόμενο στήριξη αυτής της κυβερνητικής πολιτικής της ΓΕΣΕ. Γιατί χθες εκφράστηκαν μαζικά οι εργαζόμενοι. Στους τίτλους ειδήσεων είχαμε άλλα πλάνα από την αναφορά προς το Γενικό Γραμματέα. Ακούω επιστροφή. Δεν σας ακούω, κύριε. Ναι. Να προσπαθήσουμε λίγο, σε παρακαλώ τους συναδέλφους, να έχει κανονική ροή στον ήχο του ο κύριος Στολπίδης για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Βεβαίως, χθες εκφράστηκαν δύο πόλεις του εργατικού συνδικαλιστικού κίνημα. Αυτό που ουσιαστικά πήρε την απόφαση και έδωσε υπόσχεση ότι θα συγκρουστεί με την πιο σκληρή αντιλαϊκή αντεργατική πολιτική που εκφράστηκε και από τις διακηρύξεις του Πρωθυπουργού. Και βέβαια το συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στον άλλον συνδικαλιστικό πόλο, όπου ουσιαστικά το περιεχόμενο του είναι ο συμβιβασμός και η υποταγή σε αυτή την πολιτική και η πρόθεσή της μέσα στους χώρους των συνδικάτων. Πάντως για τα πλάνα τα οποία προβλήθησαν νωρίτερα στους τίτλους ήταν τα πλάνα από το ΠΑΜΕ, από τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, δεν ήταν από τη συγκέντρωση της ΓΕΣΕ δηλαδή. Εντάξει, λέω με φιλική διάθεση λόγω της δύναμης της εικόνας για να μην προκαλεί συνειρμούς και να δίνει το πραγματικό περιεχόμενο. Το έχουμε δώσει όμως, πολύ συγκεκριμένο χθες. Εδώ αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μετά το 60% των αξιώσεων του ΣΕΒ που εξυπηρέτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάρει πολλές φορές τα συγχαρητήρια από τον ΣΕΒ, από τους μεγαλεμπόρους, από τους τραπεζίτες. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση έρχεται πιο αποφασιστικά να υλοποιήσει το υπόλοιπο 40%. Ποιο είναι αυτό, τι είπε χθες. Και στην κυριολεξία κάνουν πάρτι σήμερα από χθες το βράδυ. Θα δυσκολεύτηκαν κιόλας να κοιμηθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, γιατί ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος σε αυτούς, είπε. Αφού η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απείλαξε τους τραπεζικούς ομίλους και τους εφοπλιστές από φορολογία, κατεβάζω τη φορολογία εισοδήματος και μερισμάτων στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Δημιουργώ πλαίσιο στις τράπεζες να παίρνετε ευθυνό δανεισμό. Έχω μια δυσκολία, δεν μπορώ να σας ακούσω. Ναι. Ακούω τον εαυτό μου. Παράκληση, αν μπορούμε για να μας ακούει ο κ. Στολπίδης, γιατί η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πληγεί τα τελευταία 10 χρόνια από τα τρία μνημόνια, είτε Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Αλλά και τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου αυτοί οι άνθρωποι και να ανασάνουν θέλουν, μπορεί να αφορά και τους μεγάλους, αλλά και να μπορέσουν να επενδύσουν στη δουλειά η οποία έχει μείνει πίσω και πρέπει να προηγηθούν και αυτοί έναντι των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Απαντώντας αυτό που λέτε και να μου δώσετε και ένα δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσω το σύνολο της ανάγνωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, έχουν πολλές φορές ωφεληθεί τις προηγούμενες δεκαετίες οι επιχειρηματικοί όμιλοι με βάση τη φορολογία τους, οι επιχειρήσεις συνολικά. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, αυτό στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων οδήγησε σε ξεκλείδισμα κατά χιλιάδων τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς, τους μεσαίους, γιατί ακριβώς η δύναμη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων μπορεί να βάλει καλύτερους όρους, άσχετα αν αυτό εκφράζεται σε μια ελάφρυση που ούτως ή άλλως παίρνεται πίσω με διάφορους τρόπους. Με τον έλεγχο του κράτους και σε σχέση με τις εισφορές τους και σε σχέση με τη φορολογία και σε σχέση με τους όρους ανταγωνισμού. Προχωράμε όμως. Τι υποσχέθηκε. Υποσχέθηκε ότι οι τράπεζες θα ξεκινήσουν πογκρόμ πληστηριασμών για να εισρεύσει χρήμα και να το δώσει σε επιχειρηματικούς ομίλους τσάμπα, να επενδύσουν και αν αστοχήσουν και δημιουργήσουν κόκκινο δάνειο, θα το φορτώσουν με εγκυρίχηση του κράτους στις πλάτες του ελληνικού λαού. Τους είπε θα πάρετε φθηνότερο ρεύμα. Θα τσακίσουμε τους χιλιάδες του λαού μας, που ούτως ή άλλως τώρα δεν μπορούν να πληρώσουν, και θα πάρετε φθηνότερο ρεύμα για τις επιχειρήσεις σας. Είπε ότι θα δώσει το ασφαλιστικό, την κοινωνική ασφάλιση στους επιχειρηματικούς ομίλους της ιδιωτικής ασφάλισης. Είπε τους άνεργους ότι είστε ανίκανοι να παρακολουθήσετε τις εξελίξεις αγοράς, άρα εμέσως πλην σαφώς θα μειωθεί η υποστήριξή σας μέσω του επιδόματος ανεργίας. Είπε ότι φτιάχνουν ένα κράτος το οποίο γρήγορα δεν θα έχετε καν την υποχρέωση να χάνετε χρόνο να ασχολείστε και με τα χαρτιά. Θα λύνονται γρήγορα τα ζητήματά σας. Είπε ότι όπου είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε χρήμα από τον κρατικό προϋπολογισμό στην υγεία και στην παιδεία, θα δημιουργήσουμε όρους μεγάλης κερδοφορίας
μέσω της μεγαλύτερης οικονομικού, του μεγαλύτερου οικονομικού κόστους η εξελίξη σε σχέση με το φάρμακο. Είπε ότι θα δώσουμε, θα συνεχίσουμε μετά το ΣΥΡΙΖΑ να δίνουμε πακτολό χρημάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό για να ενισχύσουμε τον δολοφονικό μηχανισμό του ΝΑΤΟ. Έκανε την πρώτη κίνηση η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη λικοσυμμαχία, φτιάχνοντας τη φρεγάτα στο Περσικό κόλπο, για να δημιουργήσουμε καλύτερους όρους μοιρασιάς υπέρ του εγχώριου δικού μας κεφαλαίου στους, πάνω στους κατεστραμμένους και ισοπεδωμένους λαούς, οι οποίοι έπονται με βάση το σχεδιασμό τους. Είπε ότι θα δημιουργήσουμε, μια έκφραση τέλος πάντων και ένα αφεύρημα, ζώνες εμπορίου και βιομηχανίας για να μην ισχύει τίποτα σε σχέση με τους νόμους του κράτους, σε σχέση με την εργατική νομοθεσία. Να μην ισχύουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους χωρίς κανένα φραγμό, Μάλιστα. με οποιοδήποτε τρόπο θέλουν, και βέβαια να μην υπόκεινται σε οτιδήποτε Μάλιστα. έχει να κάνει με τη φορολογία αυτή που γνωρίζουμε και όπως θα διαμορφωθεί. Ναι. Και είπε τελευταίο. Αν θέλετε, κλείνοντας. Με συγχωρείτε, μόνο να κλείσουμε εδώ για να πούμε τέλος πάντων. Πρέπει να περάσουμε και στον κύριο Μανανάκη. Εφόσον σα έδωσα όλα τα όπλα, κύριοι των επιχειρηματικών ομήλων, και δεν μπορέσατε να τσακίσετε το οργανωμένο εργατικό κίνημα στους χώρους δουλειάς, να τσακίσετε τη συνδικαλιστική δράση, εφόσον έβαλα τους ανθρώπους μου στο κίνημα, την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, με μπράβους να εισάγει μέσα στις εργατικές οργανώσεις με τη φυσική παρουσία, την εργοδοσία, όπως θυμάστε την περιφερειακή διευθύντρια του μάρκετινγκ που έλεγε τους εργαζόμενους, εκβιάζοντάς τους, ότι να κλείσουν το στόμα γιατί τα 300 που παίρνουν είναι καλύτερα από το 0, αφού δεν τα κατάφεραν κι αυτοί, έρχομαι να φακελώσω τους εργαζόμενους, τα μέλη των συνδικάτων, τα στελέχη τους, να σας τα δώσω πολύ πιο εύκολα να ξεμπερδεύετε με αυτούς πριν έρθουν. Ευχαριστούμε. Αστόχος τέλος πάντων, τους πάρετε στη δουλειά. Εμείς λέμε λοιπόν ότι ο λαός μας δεν είναι η μοίρα του να κάθεται να ακούει ανά τετραετίες την αντιπαράθεση μεταξύ όλων των κομμάτων που στηρίζουν αυτή την πολιτική για το πώς θα μοιραστούν πραγματικά ψίχουλα αυτή τη στιγμή οι παραγωγικές δυνάμεις, επιστήμη και τεχνολογία, που ουσιαστικά παράγεται από τους παραγωγούς του πλούτου που είναι μόνο οι εργαζόμενοι και όχι από τα παράσια της οικονομίας, τους οποίους μεταφέρονται πακτολώς χρημάτων στις τσέπες τους και μεταφράζονται σε θησαυροφυλάκια και χλιδά τη ζωή. Αυτοί που παράγουν τον πλούτο έχουν πολύ καλύτερη επίγνωση ότι χωρίς αυτούς γρανάζει, δεν γυρνά, δεν έχουν κανένα λόγο να υποστούν μέσα σε αυτόν τον απίστευτο πλούτο που παράγεται και μπορεί να λύσει σήμερα. Σήμερα κιόλας όλα τα σύγχρονα προβλήματα, να καλύψει όλες τις σύγχρονες ανάγκες, να μπουν στη λογική της ή του απροσανατολισμού ότι φταίνε πρόσφυγες ή ότι τέλος πάντων είναι μονόδρομος να συζητάνε αν θα είναι μείον 5 ή 10% οποιοδήποτε επίδομα. Κοιτάξτε τώρα. Πολύ σύντομα, δεν έχουμε χρόνο, κύριε Σολτήδη, αν αμέσως, αμέσως. Έχουν εφεύρει, έχουν εφεύρει μικροπολίδι, δίλια, δάκρυα, διάφορους όλους. Το brain drain, τώρα ανακάλυψε και η ΓΕΣΕ το brain waste. Λοιπόν, άλλος δρόμος ανάπτυξης υπάρχει και μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα και να γίνει brain rain στην κυριολεξία. Μάλιστα. Μυαλών παραγωγή από μια εκπαίδευση που είναι προσανατολισμένη. Ευχαριστούμε και στον Πίδη. Να εφαρμόσει μια οικονομία η οποία μπορεί να καλύψει όλους τους. Δύο πραγματάκια γρήγορα.